Να βοηθήσουμε να υπάρξει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια, αυτός είναι ο σκοπός μας. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που βάλαμε στο επίκεντρο του στρατηγικού με σχεδιασμό τον τουρισμό ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση, βλέπουμε τα ωφέλη κάθε χρόνο και να βελτιώνονται. Από εκεί πέρα, φυσικά, ο ήλιος και η θάλασσα είναι το brand name της περιοχής μας. Τα δύο καταπληκτικά νησιά που έχουμε και οι φυσικές παραλίες δίνουν μια προστιθέμενη αξία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πόσο μεγάλο είναι το ατού του λιμανιού αλλά και του αεροδρομίου της Καβάλας? Σήκωσαν μεγάλο βάρος φέτος, είστε ικανοποιημένος από τις υποδομές? Κοιτάξτε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις Βαλκανικές αλλά και στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, ότι η περιφέρεια μας είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχει δύο αεροδρόμια, έχει δύο λιμάνια και έχει και πύλες εισόδου που βοηθάνε τον οδικό με τουρισμό. Να φανταστείτε ότι τόσο το τελωνείο των κήπων από την πλευρά της Τουρκίας όσο και το τελωνείο της Νηφαίας εξυπηρετούν τον οδικό με τουρισμό και τις βαλκανικές χώρες ώστε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις 50 εκατομμύρια με τουρίστες. Το αεροδρόμιο της Καβάλας, όπως γνωρίζετε και εσείς, φέτος το 2017 πραγματικά παρουσίασε μια αύξηση που ήταν η μεγαλύτερη σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια, σε ποσοστό πάντα μιλάω, και αυτό δείχνει τη δυναμική που έχει το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. Νομίζω ότι και αν ανοίξουμε και νέες αγορές και σε άλλες ευρωπαϊκές κεντρικές και χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, νομίζω ότι και το 2018 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Για το λιμάνι της Καβάλας, να πω ότι υπάρχει μια εργαστή συνεργασία με τον οργανισμό Λιμένος, με τον κύριο Χρήστο Ηλιάδη, με τον οποίο την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθήκαμε. Υπάρχουν μια σειρά από μελέτες τις οποίες σας έχει ήδη γνωστοποιήσει και νομίζω ότι τόσο η επέκταση του προσύνημου μόλου, η θωράκιση αλλά και οι πρωτές εξέδρες βοηθούν ώστε το λιμάνι της Καβάλας να αναβαθμιστεί και πραγματικά να αποτελέσει πόλο έλξης και για κρουαζιά. Δεν νομίζουμε ότι θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο, γιατί αν κάνουμε κάτι μεγάλο και το στη συνέχεια δεν υπήρχε συνέχεια, αυτό δεν θα ξεχνιότανε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου, τον Απρίλιο του 2017, δηλαδή μιλάμε ότι είμαι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού για 5 μήνες, αυτό που προσπάθησα είναι να υπάρξει μια συνέργεια και μια συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με τον τουριστικό κλάδο, ώστε να μπορέσουμε από κοινού να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τουριστικά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νομίζω ότι υπήρξαν συντονισμένες ενέργειες, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ήδη και τώρα, αλλά θα το δούμε και το 2018. Η αύξηση αυτή που παρατηρείται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν είναι τυχαία. Σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι εργάστηκαν, κάποιοι άνθρωποι από κοινού συντόνισαν τις δυνάμεις τους και δεν αναφέρομαι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναφέρομαι και στο Υπουργείο Τουρισμού, αναφέρομαι και στους ξενοδόχους, στην Ομοσπονδία Νοικιαζόμενων Δωματίων και σε όλους τους παραγωγικούς φορείς, οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν, όπως είπαμε, συντονισμένες ενέργειες να προβάλλουμε το τουριστικό προϊόν που λέγεται Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.